ανθρώπους που μπορούν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ο πρώτος είναι ο Χρήσανθος Φάκας, είναι αστροφυσικός και δημοτικός σύμβουλος της Λευκωσίας. Και ο άλλος είναι ο κ. Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Χελάς ΣΑΤ, που ξέρει και από δορυφόρους. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Και όλους και στον κύριο Πρωτοπαπά και σε όλους που μας ακούνε. Να ξεκινήσουμε από τα τεχνικά κομμάτια, να πάμε στον κύριο Πρωτοπαπά. Τι είναι αυτά τα κατασκοπευτικά μπαλόνια? Είναι κατασκοπευτικά, είναι μετεωρολογικά εργαλεία? Δώστε μας έτσι με απλά λόγια να καταλάβουμε τι εκτιμάτε εσείς ότι είναι. Μπορεί να είναι και κατασκοπευτικά μπαλόνια. Ουσιαστικά είναι μπαλόνια τα οποία υπάρχουν στη στρατόσφαιρα. Και η στρατόσφαιρα ξεκινά από τα 20 χιλιόμετρα μέχρι τα 50 χιλιόμετρα ύψος από την επιφάνεια της Γης. Σε μερικές περιπτώσεις είναι διαφορετικό, αλλά περίπου εκεί είναι η στρατόσφαιρα. Αυτό το βίντεο που βλέπετε, σας το είχα στείλει, ουσιαστικά είναι ένα μπαλόνι το οποίο θα χρησιμοποιείται για διαστημικό τουρισμό. Ναι, και θα κάνουν ξενοδοχεία δηλαδή στα στρατόσφαιρα. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει αυτή η αγορά και μάλιστα αυτή η εταιρεία έχει πάρει άδεια και από το ακροτήριο Canaveral να έχει εκεί τη βάση των διαστημικών μπαλονιών, όπου ναι, θα μπορούν να 6 με 7 επιβάτες να μπουν μέσα σε αυτόν τον μπαλόνι σε ένα ειδικό πιεσμένο θάλαμο, να πάνε πάνω ψηλά στα 20-30 χιλιόμετρα και να έρθουν πίσω και να δουν τη γη από ψηλά. Ναι. Το άλλο που μπορεί να υπάρξει είναι να υπάρχουν αυτά τα μπαλόνια, αλλά να μην υπάρχουν άτομα και κόσμος πάνω στον μπαλόνι, αλλά να είναι τηλεχειριζόμενα και να χρησιμοποιούνται για κατασκοπευτικούς λόγους. Όταν λέτε κατασκοπευτικούς λόγους, τι μαζεύουν, τι δεδομένα? Έχουν κάμερες δηλαδή και ζουμάρουν κάτω ή παίρνουν τα σήματα των τηλεπικοινωνιών? Έχουν κάμερες, εξαρτάται τι αισθητήρες βάζεις πάνω στον μπαλόνι. Ουσιαστικά, το μπαλόνι είναι ένα μπας, ένα ζυγός, όπως λέμε. Ναι. Υπάρχουν και αμερικάνικες τεχνολογίες και ευρωπαϊκές τεχνολογίες, μπορώ να σας πω. Και εξαρτάται τι βάζεις πάνω στον μπαλόνι. Μπορείς να βάλεις κάμερες, οι οποίες να μπορούν να ανιχνεύσουν τα πρόσωπα με τεχνητή νοημοσύνη, να καταλάβουν ποιος είναι από την ήριδα του ματιού, και αυτά έχουν παρουσιαστεί πριν 4 χρόνια. Τώρα η τεχνολογία έχει βελτιωθεί πάρα ένα πολύ. Ένα λεπτό κύριε Πρωτοπαπά. Το μπαλόνι στη στρατόσφαιρα μπορεί να ζουμάρει το μάτι μου και να κάνει ταυτοποίηση ότι είμαι εγώ? Μάλιστα. Δεν είναι πολύ εξωφρενικά προχωρημένο αυτό δεν το πράγμα? Δεν είναι καθόλου εξωφρενικά. Λάβετε υπόψη ότι στα 300 χιλιόμετρα που υπάρχουν οι κάμερες και οι μικροδορυφόροι αυτή τη στιγμή, και με τους μικροδορυφόρους μπορεί να έχεις μια ακρίβεια της τάξης των 20 εκατοστών, 30 εκατοστών τώρα του πίξελ. Φανταστείτε τι στα 300 χιλιόμετρα. Όταν είσαστε στα 30 χιλιόμετρα ή στα 20 με 50 Απίστευτο. Χιλιόμετρα... Τότε υπάρχουν απίστευτες δυνατότητες από πλευράς οπτικής παρακολούθησης, αλλά υπάρχουν και αισθητήρες, ναι, που μπορείς να βάλεις για ραδιενέργεια, αισθητήρες υπέρυθρους που μπορεί να ανιχνεύσεις τροχιές πυράβλων. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, μάλιστα, ανάλογα τι αισθητήρες θα βάλεις. Μια ανωτελεία, πάμε στο Χρήσανθο το Φάκα. Τελικά, όταν λέμε UFO καταρχάς, εννοούμε ότι είναι άγνωστη ταυτότητα, υπτάμενα αντικείμενα. Δεν παίζει να είναι εξωγήινη αυτό το πράγμα, έτσι, Χρήσανθε? Ασφαλώς, αγαπητέ Χρήστο, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, η επιστήμη θεωρεί ότι δεν είναι εύκολο να έρθει ένας εξωγήινος οργανισμός με τεχνητή νοημοσύνη ή και με κάποιο διαστημόπλοιο στη Γη. Είναι πολύ μακρινές οι αποστάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιες ενδείξεις, παρόλο ότι πάρα πολλοί κόσμος και ειδικά στις ΗΠΑ κάθε μέρα αναφέρνει τέτοια γεγονότα. Όμως είναι πολύ μακρινές οι αποστάσεις. Εν τούτης όμως, η ορολογία άγνωστο υπτάμενο αντικείμενο ισχύει για ένα αντικείμενο μέχρι και να διευκρινιστεί τι είναι. Και να συνεχίζω και από εκεί που είπε κάποια πολύ σπουδαία πράγματα ο κύριος Πρωτοπαπάς, ότι αγαπητέ Χρήστο, τα όρια της αεροδιαστημικής με της αεροναυπηγικής δεν είναι πολύ μακριά, είναι περίπου τα ίδια. Ναι. Το διάστημα είναι μία απόσταση πάνω από την επιφάνεια της Γης και οι τεχνολογίες και αυτοί που τις διερευνούν και τις μελετούν, όπως ξέρει και ο κύριος Πρωτοπαπάς πολύ πιο καλά, που είμαστε περήφανοι για το έργο που επιτελούν, είναι κοινά και πολύ συνταυτισμένα. Άρα ένα εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιείται για μετεωρολογικούς σκοπούς, την ίδια στιγμή μπορεί να χρησιμοποιείται για κατασκοπευτικούς σκοπούς και την ίδια ώρα δυστυχώς κάποτε λέμε και για τις πολεμικές κρίσεις ενός τέτοιου εργαλείου. Άρα αυτή τη στιγμή η επιστήμη εξελίχθηκε πάρα πολύ
και κάθε μεγάλο κράτος προσπαθεί αυτή την τεχνολογία για την δική του χρήση να την χρησιμοποιήσει. Ναι. Και όπως είδαμε αυτές τις μέρες, αποκαλύφθηκε πλέον ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενδεχομένως έχουν εντοπίσει ένα κατασκοπευτικό υπτάμενο εργαλείο, το οποίο σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις δεν είναι διευκρινισμένο αν ήταν μπαλόνι ή αν ήταν ένα άλλο είδος υπτάμενη μηχανή, η οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λένε ότι είναι κατασκοπία από την Κίνα. Το κατέριψαν τελικά, αλλά λογικά μπορούν να πάνε στο σημείο που θα πέσει να βρούνε και να δουν τι είναι, έτσι, κύριε Πρωτοπαπά? Εξαρτάται πώς το κατέριψατε. Αν έχουν μείνει από την έκρηξη κάποια, ναι, κάποια στοιχεία ή, κάτι, ή κάποιος εξοπλισμός. Πάντως θυμήθηκα, αλλά... όση ώρα μιλάτε, επειδή μας είπατε για τα μπαλόνια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τουριστικούς σκοπούς, το 2012 ο Φέλιξ ο Ατρόμητος, ο Baumgartner, αν τον θυμάμαι καλά, είχε κάνει βουτιά από τα 39 χιλιόμετρα. Και ήταν πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό. Με ένα μπαλόνι είχε ανέβει πάνω, όχι με διαστημόπλοιο, ναι, με πύραυλο. Μα έτσι είναι, με μπαλόνι που ανεβαίνεις στη στρατόσφαιρα, δεν είναι με πύραυλο. Ναι. Και μάλιστα επειδή στη στρατόσφαιρα υπάρχουν και εγκάρσια ρεύματα αέρα, αυτά τα μπαλόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα και με μεγάλες ταχύτητες. Δηλαδή με δύο μπαλόνια μπορείς να κατασκοπεύεις όλη μας την περιοχή. Ναι. Πάρα πολύ εύκολα. Κύριε Πρωτοπαπά, είχαμε και στην Κύπρο κρούσμα να αγοράσουμε μπαλόνι? Υπήρχαν και στην Κύπρο. Για εξηγήστε μας την Ελλάδα, ιστορία. Όταν ήμουν πρόεδρος του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, είτε το τελευταίο μνημόνιο που υπέγραψα ήταν με τη WebView, είτε μια εταιρεία η οποία έχει αυτή την τεχνολογία. Και μάλιστα στην ανακοίνωση που είχαμε κάνει τότε ήταν ότι ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός θα εκάλυπτε πλέον όλο το φάσμα του διαστήματος, από τους γεωστατικούς δορυφόρους, τους μεσαίους δορυφόρους, τους χαμηλής τροχιάς και τα μπαλόνια, τα στρατοσφαιρικά. Οπότε υπάρχει αυτή η τεχνολογία, είναι διαθέσιμη. Υπήρχαν και προτάσεις να γίνουν και στην Κύπρο διαστημικός τουρισμός. Δεν χρειάζεται μεγάλος χώρος για να μπορεί να απογειωθεί ένα τέτοιο μπαλόνι όσο ένα υλικοδρόμιο. Ναι. Φτάνει να υπάρχει συντονισμός μαζί με τις πτήσεις των αεροπλάνων. Και μπορεί πάρα πολύ εύκολα να αναπτυχθεί αυτή η τεχνολογία. Εμείς θα παίρναμε αυτό το μπαλόνι για κατασκοπευτικούς σκοπούς ή για τουρισμό? Υπάρχουν, σας είπα, η τεχνολογία υπάρχει για το πώς θα πας στη στρατόσφαιρα. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις είτε για τουρισμό είτε για τα κατασκοπία. Υπήρχε και η πρόταση και για κατασκοπία. Ναι. Δεν τα πήραμε τελικά όμως τα μπαλόνια? Όχι. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρωτοπαπά, όμως αν είναι για κατασκοπευτικά δεν τα γνωρίζουμε, και επίσης κάποιες φορές μπορεί να είναι και ερήμη μας ή χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί ότι είναι για κατασκοπευτικούς λόγους. Όχι, ήταν για να αγοράσουμε εμείς μπαλόνια. Μάλιστα. Επίσης, εμείς να αγοράσουμε υπηρεσία από μπαλόνια. Ήταν πριν 5 χρόνια. Μάλιστα. Να προσθέσω ότι σχετικά με την αφορμή και της εκπομπής μας που κάνουμε τώρα για αυτά τα μπαλόνια, κάποιες αναφορές λένε ότι βρίσκονται κάποιοι Κινέζοι επιστήμονες από πίσω και ότι βρήκανε και μία δημοσίευση την οποία είχε κάνει προετών, όπου έλεγε σε ανύποπτο χρόνο ότι έχουμε στείλει κάποια μπαλόνια στα 60.000 πόδια, όπου 60.000 πόδια είναι πάρα πολύ μεγάλο ύψος. Σίγουρα δεν είναι εύκολο κανένας να το αντιληφθεί αν μπορεί να φτάσει σε τέτοια ύψη και να κυκλοφορά. Απλά το σίγουρο είναι ότι σε πολύ μεγάλα ύψη σίγουρα συμβαίνουν πάρα πολλές μετακινήσεις τέτοιων αντικειμένων, που και ο κύριος Πρωτοπαπάς ίσως να μας το διευκρινίσει, ότι και δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν. Αν αυτή τη στιγμή περνά σε τέτοια ύψη ένα αντικείμενο, δεν μπορεί κανένας να το ανακαλύψει, και γι' αυτό και οι ΗΠΑ που είναι η πρώτη χώρα, ας την πούμε, στην τεχνολογία, στην κατασκοπία και τα λοιπά, και αντικατασκοπία, λέει άργησε να ανακαλύψει αυτό το γεγονός. Μάλιστα και η Κίνα ίδια είπε πίσω ότι μα και οι Αμερικανοί μας κατασκοπεύουν, διότι έχουμε εντοπίσει και εμείς 10 τέτοια μπαλόνια στα εισαγωγικά μετεωρολογικά που κυκλοφορούν πάνω από την Κίνα. Δεν είναι μετεωρολογικά τα μπαλόνια, σας διαβεβαιώ. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει τεχνολογία. Είναι εδώ και 6-7 χρόνια. Οι μεν Αμερικάνοι έχουν τη δική τους τεχνολογία, οι Ευρωπαίοι έχουν το λεγόμενο Stratobus,
μας το είχαν παρουσιάσει. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει μέλλον και όντως, όπως είπε και ο κύριος Φάκας, δεν μπορεί να ανιχνευτεί εύκολα. Τα 60.000 πόδια είναι τα 20 χιλιόμετρα, μπορεί να πάει και μέχρι τα 30 χιλιόμετρα χωρίς να έχει πρόβλημα και μπορεί να κινηθεί πάρα πολύ εύκολα και από τα 30 χιλιόμετρα μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα ένα μπαλόνι. Στέλνουν μηνύματα οι τηλεθεατές, στο μεταξύ απαντώνται οι περισσότερες ερωτήσεις. Αυτά τα μπαλόνια, λέει, κατεβαίνουν από μόνα τους κάτω σε κάποια φάση, τα κατεβάζεις. Ναι, βέβαια. Πώς δουλεύει αυτό? Τα κατεβάζεις αυτά τα μπαλόνια. Υπάρχει τρόπος να κατεβούν κάτω. Ναι. Είναι πολλαπλής χρήσεως. Έχουν και αέριο μέσα, έχουν ήλιο μέσα, τι είναι αυτό? Είναι ειδικό αέριο και με ειδικούς προθητήρες. Έχουν και καύσιμο για να μπορεί να πηγαίνουν εύκολα και να κινούνται εύκολα εγκάρσια πάνω στην ατμόσφαιρα. Και πώς είναι η αυτονομία τους? Δηλαδή να το σηκώσουμε, ας πούμε, από την Κίνα και να πάει μέχρι την Αμερική, πόσο χρόνο παίρνει? Υπάρχει μεγάλη αυτονομία, εξαρτάται πόσο θα είναι το καύσιμο που θα έχεις πάνω. Μάλιστα. Και τι θα βάλεις περισσότερο, το καύσιμο ή τα όργανα τα οποία έχεις για να παρακολουθήσεις. Και τελευταία ερώτηση που μπορεί να ξέρετε να μας βοηθήσετε. Ζητούν περισσότερες πληροφορίες για την περίπτωση της Κύπρου. Αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, λέει, για την Κύπρο. Δεν μπορούμε να πούμε άλλο. Να σας πω ότι αυτοί είχε προσεγγιστεί η Κύπρος για να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία και η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει την ίδια τεχνολογία και μάλιστα μέσα στην πρόταση ήταν να χρησιμοποιηθεί και η Κύπρος ως βάση για τη Μέση Ανατολή για αυτή την τεχνολογία. Η Ελλάδα αγόρασε τελικά? Όχι. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος. Πόσο κάνει ένα τέτοιο? Εξαρτάται τι όργανα έχει πάνω. Ο απλός ο ζυγός είναι της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ, 10 με 20 εκατομμύρια, αλλά είναι πολλαπλής χρήσεως και μεγάλης τεχνολογίας. Τώρα έχουν αλλάξει τιμές. Αυτές οι τιμές που σας λέω είναι πριν 5 χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Φάκα, καταληκτικό σχόλιο. Κλείνοντας, αγαπητέ Χρήστο, να πούμε ότι πράγματι η τεχνολογία και τα εργαλεία της είναι τεράστια αυτή τη στιγμή και όλα ξεκίνησαν από πολλές δεκαετίες προηγουμένως, όταν ακούγαμε για πρώτη φορά το Star Wars. Τι είναι το Star Wars? Ήταν όταν ανακάλυψαν κάποιους πυράβλους, τους διπυρωτικούς, που λέει θα ανέβει κατακόρυφα σε ένα τεράστιο ύψος, θα τον στρίψει μια χώρα δυστυχώς εναντίον της άλλης και θα κάνει ένα γύρο της Υπήρου και να πάει σε μια άλλη χώρα. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δυστυχώς μπορεί να υλοποιηθεί και όμως σήμερα βλέπουμε ότι με τη νέα τεχνολογία που έχουμε το ίδιο πράγμα το χρησιμοποιούμε για καλούς σκοπούς, βλέπουμε τις δορυφορικές μας τηλεπικοινωνίες, τις κρίσεις που έχουν οι δορυφόροι και να κρατάμε τη θετική πτυχή του θέματος. Και όσον αφορά την κατασκοπία ή αντικατασκοπία, νομίζω δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ προσωπικά τώρα, εάν μας κατασκοπεύουν ή τους αντικατασκοπεύουμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πάντως, κύριε Μιχάλαρε, αν θυμάστε, όταν είχαμε κάνει την πρώτη συζήτηση, σας είχα προτείνει τα στρατοσφαιρικά μπαλόνια ως ένας τρόπος για παρακολούθηση των λάθρομεταναστών. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχετε δίκιο. Θα μπορούσε να γίνει. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να το πάρουμε και για άλλους σκοπούς. Θα το πάρουμε γι' αυτό. Θα δούμε. Ναι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Έγινε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Έτσι. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπαν οι κύριοι που γνωρίζουν και σιγά σιγά ξεκαθαρίζει και η εικόνα για το τι είναι αυτά που τα διαβάζουμε στο Διεθνή Τύπο, βλέπουμε τα βίντεο και τις φωτογραφίες και δεν καταλαβαίνουμε.